Γεια σας. Έλενα, ερχόμαστε ξέροντας τι έχουμε κάνει. Ναι, ισχύει. Είναι λάθος το πανωφόρι στο τζάκετ σου τελείως. Mm-hmm. Θα μπορούσες να βάλεις μια καπαρτίνα, ένα πολύ λεπτό παλτουδάκι, μια ζακέτα, κάτι από πάνω για να πούμε ότι κάπως ντύθηκες ενώ πιο φθινοπορεινά, προς χειμώνα, που τίνουμε, εύχομαι να φτάσει κι αυτός. Ένα μποτάκι θα έχει ενδιαφέρον. Ακόμα και στο χρώμα που έχεις βάλει αυτό το παπούτσι. Okay. Της λωρίδας εννοώ από πάνω του δέρματος. Τώρα, το παντελόνι αυτό και το μπλουζάκι αυτό δεν θα πούνε κάτι. Είναι μια έτσι, καθημερινή αμφίεση που πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Mm-hmm. Είναι μια προσπάθεια, αντιληπτό, δεν είναι καλή. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Εντάξει. Αλλά, μωρέ, δεν είναι πολύ ωραίο να ξέρεις να λες από πριν ότι... Εντάξει, αφού το ξέρω. Να πεις ρεαλίστρια. Ναι. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου. Και εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι, και το σέβομαι, το γεγονός ότι είσαι ρεαλίστρια και ήρθες εδώ και είπες πραγματικά το ότι ήσουν εκτός θέματος. Ναι. Ότι δεν μπορούσες να βρεις κάτι, δεν μπορούσες να σκεφτείς και αυτό να ξέρεις ότι σου δίνει πόντους, κυρίως στη συνείδηση. Μαράκι μου, είναι όλο λάθος. Είναι λες και έχεις βάλει μια φούστα πάνω από ένα ιδίου χρώματος outfit, το οποίο θα μπορούσε να πας όντως για καφέ. Το παπούτσι... Αλλά, συγγνώμη, σας δείχνω, ούτε για να πετάξω το σκουπίδι για να το Α, ναι, δηλαδή... Δεν έχει ξαναγίνει, πιστεύω. Ωραία, αυτό όχι, όντως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μπράβο σου για την ειλικρινιά σου. Γι' αυτό ήρθα, για την ειλικρινιά. Όχι, μπράβο σου, εσύ ξέρεις κάτι. Θα μπορούσε... Γιατί πήγατε στο My Style Rocks για την ειλικρίνεια. Και, ναι. Όχι, θα μπορούσε να κρυφτείς πίσω από το οτιδήποτε και να υποστηρίξεις τη γνώμη σου με λάθος επιχειρήματα. Οπότε μπράβο σου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τουλάχιστον κρατάει λίγο. Έστελιο. Καλά, η αναγνώριση του λάθους είναι το πρώτο βήμα. Αφού το έβαλες, η αναγνώριση του λάθους είναι το πρώτο βήμα, λέω. Το οποίο είναι το καλό. Mm-hmm. Το βλέπεις. Δεν είναι ωραίο. Γιατί δεν το διορθώνεις με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, έστω αν έβαζες ένα μαύρο παντελόνι. Είχα να βάλω μία μαύρη παντελόνα. Ναι. Ναι. Απλά είχα στο μυαλό μου ότι σίγουρα κάτι θα φέρουν, οπότε ας μην το φέρω. Καλύτερα κάτι που φέρναν και οι άλλες παρά κάτι που δεν βλέπετε. Ναι. Ήθελα για ακόμα μια φορά να κάνω τη διαφορά και ας πάρω και άσω. Δεν πειράζει. Για να σου πω κάτι, την έκανε τη διαφορά. Τι έκανα. Είναι άστρο σκέψη. Αυτό δεν λέγεται ειλικρίνεια. Πώς λέγεται. Χαζομάρα. Όχι, Στέλιο μου. Ή το πάθεια. Όχι, ρε παιδί μου, μα βλέπει 100 φορά στον κάθε και λες, δεν είναι ωραίο, δεν πας πουθενά έτσι. Το λες μόνη σου. Ναι, το λέω. Άσχετα που η Κατερίνα σου βάλε 3. Αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το βάζεις εσύ. Λες είμαι χάλια, ρε παιδί μου, δεν πω πουθενά έτσι. Τα ρούχα εννοώ, όχι εσύ. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, μα και εγώ το λέω. Αλλά εγώ θα πάω για να μην είμαι σαν τις άλλες. Πώς σου ακούγεται, ας πούμε, έτσι σαν. Δεν είναι χαζομάρα. Ναι. Απλά σκέφτηκα ότι από τα εισαγωγικά η χαζομάρα. Δεν λέω ότι είσαι χαζή. Το λέω έτσι χαριτολογώντας, ναι. Από το να φέρω κάτι που έχουν φέρει και άλλα κορίτσια και ήταν αναμενόμενο, έφερα κάτι άλλο και δεν πειράζει, ας κρυθώ ανάλογα. Κρίμα πάντως, γιατί η αλήθεια είναι ότι και η τσάντα, και μ' αρέσει και εμένα, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσες όντως να βάλεις και εδώ αυτή η φούστα που είναι ωραία, ένα μαύρο ή γκρι παντελόνι, ένα σνίκερ, να κρατήσεις το μουσταρδί μπλουζάκι, το οποίο είναι μια χαρά, να φορέσεις το σακάκι σου, να πάρεις και να είσαι μια χαρά. Δηλαδή, το πολύ πολύ να λέγαμε ότι είσαι πολύ basic. Τώρα, με αυτά τα παπούτσια και αυτό το παντελόνι από κάτω, είναι καταστροφή. Όπως και τα μαλλιά, τη βγαίνει στο πρώτο πρόγραμμα. Τι μαλλί είναι αυτό? Ήθελα να κάνω κάτι ανάλαφρο. Ανάλαφρο. Δεν πήγε στο πρώτο πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, με τόσο βάρος που έχει το μαλλί αυτό, δεν μπορεί να είναι ανάλαφρο. Αλλά... Τι έχει βρει στα μαλλιά σου? Ήθελα λίγο έτσι να μην είναι όπως τις προηγούμενες φορές. Και έρχεται και γίνεται και λίγο μουσταρδί και χάνεται έτσι πάνω στην πλήρη. Χαίρομαι τουλάχιστον που σας κάνω και γελάτε. Ναι. Αυτό θα πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία μου, να σου πω, δεν περάσαμε ωραία? Εγώ πολύ ωραία πέρασα. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα κρατήσουμε. Και ένα 5,1 και θα πας στη θέση σου και θα απολαύσεις να απολαύσω την υπόλοιπη βραδιά. Έτσι είναι. Μπράβο. Και εμείς.